υπάρχει η πολιτική, προσέξτε, η πολιτική της αποτροπής. Υπάρχουν τα Μα στη θάλασσα, κύριε Καρακούνη, προσέξτε. Η αποτροπή ίσως οδηγήσει σε πνιγμούς. Όχι, καθόλου. Το αντίθετο. Η αποτροπή μπορεί να οδηγήσει στη θάλασσα. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Διότι από τη στιγμή που σταμάτησε η πολιτική της αποτροπής, εγώ βλέπω δυστυχώς εκατοντάδες παιδιά. Ακούστε λίγο. Δυστυχώς εκατοντάδες παιδιά και βρέφη να πνίγονται. Αυτά υπήρχαν το 2014, υπήρχαν το 2013. Να είμαι εδώ να μιλήσουμε με την πραγματικότητα. Όχι. Όχι, δεν υπήρχαν, κύριε Ζαχαριάδη. Το 2014 δεν υπήρχε αυτό που έγινε το 2015. Θέλετε ήταν. Εδώ οι καλοί δημοσιογράφοι, καλοί τι εννοείται αποτροπή, να σας πούνε. Έρχεται μία βάρκα, να τι πούνε, να την κάνουμε. Να πάει το. Ακούστε, ακούστε. Για να καταλάβει να ο γίνει, να καταστεί σαφές στους παράνομους διακινητές, κύριε Ζαχαριάδη. Διότι από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Να τους πούμε την αλήθεια. Όχι. Να τους πρόξουμε με τα πόνερα. Όχι, κύριε. Να τους αφήσουμε να έρθουν. Όχι, κύριε Ζαχαριάδη. Να σταματούσαμε τότε να λέγαμε ότι εδώ είναι ελεύθερα τα πράγματα και να καταστεί σαφές στους παράνομους διακινητές. Να το συζητήσουμε αυτό μετά. Να το συζητήσουμε. Πώς αποτρέπεται υπάρχει... να γίνει. Κύριε Ζαχαριάδη, το ξέρετε ότι υπάρχει διαφορετική ταρήφα για τους πρόσφυγες και διαφορετική ταρήφα για τους παράνομους μετάτες. Το ξέρετε. Το ξέρετε ότι δίνουν και τι, και τι δεν δίνουν για να τους βάλουν μέσα και να εισέλθουν στην Ευρώπη. Πείτε μου πώς να κάνουμε μέσω της Ελλάδας. Να καταλάβω. Τι εννοείτε. Ακούστε λίγο. Το 2014 κάναμε κάτι αντιανθρωπιστικό. Είχαμε περιστατικά τα οποία. Είχαμε άλλες ροές, κύριε Καρακούνη. Δεν είχαμε, αυτό δεν καταλαβαίνετε. Αυτό δεν καταλαβαίνετε, κύριε Ζαχαριάδη. Αλλά σας κάνει πανδημία, έτσι, κύριε Καρακούνη. Έχει δίκιο. Τι εννοείται πολιτική αποτροπή, πώς να γίνει δηλαδή. Η αποτροπή σημαίνει πρόξιμο πίσω. Όχι καθόλου. Ακούστε. Σημαίνει καλή φύλαξη των συνόρων. Καλή φύλαξη των συνόρων και να ξέρουν όταν έρθουν εδώ γίνεται ο διαχωρισμός σε παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες. Και ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή θα μπουν στα προαναχωρησιακά κέντρα και από εκεί και πέρα θα γίνει ο επαναπατρισμός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο παράτυπος μετανάστης δεν θα δώσει 10 και 15.000 ευρώ για να έρθει στην Ελλάδα, να μπει σε ένα κλειστό κέντρο και να επιστρέψει αμέσως στην πατρίδα. Αυτό υπήρχε την προηγούμενη διετία που δεν υπάρχει τώρα. Και δεν το καταλαβαίνουν ακόμα. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είναι μια συνεχή. Δεν είναι δηλαδή απλά πώς θα μπουν και αν είναι καλή φύλαξη των συνόρων. Τι γίνεται και μετά. Είναι συνολική αυτή η πολιτική αποτροπή, κύριε Ζαχαριάδη. Να μην κάνει πολιτικό. Δεν έχει ευρεία έννοια. Να μην σπρώχνουμε πίσω ή δεν του σπρώχνουμε. Όχι, δεν το γνωρίζετε. Δεν του βουλιάζουμε. Ή του πυροβολάμε ή δεν του πυροβολάμε. Όχι, κύριε Ζαχαριάδη. Αυτό το λέει. Πνίξτε. Όχι, δεν είμαστε Αυστριακοί, κύριε Ζαχαριάδη. Το ξέρω. Είναι αποτροπή εννοείται αντιευρεία εννοία. Έτσι, μπράβο. Να μην γίνει καταλάβει. Ξέρετε κάτι, κύριε Οικονομέα. Όταν ο πρόσφυγας δίνει 5.000 ευρώ, όπως σας είπα, ή 2.500 ή 15.000 ο παράτυπος μετανάστης και ξέρει ότι θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επιστρέψει πίσω, δεν θα τα δώσει. Αυτό εννοείται. Αν κατά τα άλλα, μέσα στη θάλασσα μπορεί να κάνει αποτροπή ισοδυναμία. Αν είναι δυνατόν. Γιατί εμείς κάναμε κάτι τέτοιο, τώρα δυστυχώς είναι η πνιγμή. Τώρα ήταν η πνιγμή και το ξέρει ο κόσμος.